Μια ανθολογία αναγνώσεων των λόγων του παντοδύναμου Θεού. Θα πρέπει να γνωρίζεις πώς εξελίχθηκε η ανθρωπότητα στο σύνολό της μέχρι τη σήμερον ημέρα. Αρχικά, ο Θεός δημιούργησε τον Αδάμ και την Εύα, αλλά και ένα φίδι. Ανάμεσα σε όλα τα πράγματα, το φίδι ήταν το πιο δηλητηριώδες. Το σώμα του περιείχε δηλητήριο και ο Σατανάς το πήρε για να το χρησιμοποιήσει. Το φίδι ήταν αυτό που έβαλε την Εύα στον πειρασμό να αμαρτήσει. Ο Αδάμ αμάρτησε μετά την Εύα και οι δυο τους ήταν πλέον σε θέση να ξεχωρίσουν το καλό από το κακό. Αν ο Ιεχωβά γνώριζε ότι το φίδι θα έβαζε την Εύα σε πειρασμό και η Εύα με τη σειρά της τον Αδάμ, γιατί τους τοποθέτησε όλους μαζί σε έναν κήπο? Αν ήταν σε θέση να προβλέψει αυτά τα πράγματα, γιατί δημιούργησε το φίδι και το τοποθέτησε μέσα στον κήπο της Εδέμ? Γιατί ο κήπος της Εδέμ περιείχε καρπούς του δέντρου της γνώσης του καλού και του κακού? Είχε σκοπό να τους βάλει να φάνε τον καρπό? Όταν ο Ιεχωβά κατέφτασε, ούτε ο Αδάμ, ούτε η Εύα τόλμησαν να τον αντιμετωπίσουν και μόνο τότε ο Ιεχωβά έμαθε ότι είχαν φάει τον καρπό του δέντρου της γνώσης, του καλού και του κακού και είχαν πέσει θύματα της εξαπάτησης του φιδιού. Τελικά καταράστηκε το φίδι, αλλά και τον Αδάμ και την Εύα. Ο Ιεχωβά δεν γνώριζε όταν οι δύο τους έφαγαν τον καρπό του δέντρου. Η ανθρωπότητα διεφθάρει σε σημείο να καταστεί κακή και σεξουαλικά ασίδωτη και σε σημείο που όσα έκρυβαν στην καρδιά τους να είναι όλα μες στην κακία και την αδικία. Όλα ήταν ακάθαρτα. Ο Ιεχωβά τότε μετάνιωσε που δημιούργησε την ανθρωπότητα. Έπειτα, πραγματοποίησε το έργο της καταστροφής του κόσμου με έναν κατακλυσμό, από τον οποίο ο Νόε και η γη του επιβίωσαν. Στην πραγματικότητα, μερικά πράγματα δεν είναι τόσο υψηλά και υπερφυσικά όπως ο άνθρωπος ενδεχομένως φαντάζεται. Μερικοί ρωτούν, αφού ο Θεός γνώριζε ότι ο Αρχάγγελος θα τον πρόδιδε, γιατί τον δημιούργησε? Τα γεγονότα έχουν ως εξής. Όταν η γη δεν υπήρχε ακόμα, ο Αρχάγγελος ήταν ο σπουδαιότερος από τους αγγέλους του ουρανού. Είχε δικαιοδοσία πάνω σε όλους τους αγγέλους στον ουρανό. Αυτή ήταν η εξουσία που ο Θεός του παραχώρησε. Με εξαίρεση το Θεό, ήταν ο σπουδαιότερος από τους αγγέλους του ουρανού. Όταν αργότερα ο Θεός δημιούργησε την ανθρωπότητα, ο Αρχάγγελος διέπραξε μια μεγαλύτερη προδοσία εναντίον του Θεού στη γη. Λέω ότι πρόδωσε το Θεό διότι ήθελε να διαχειρίζεται την ανθρωπότητα και να ξεπεράσει την εξουσία του Θεού. Ο Αρχάγγελος ήταν αυτός που έβαλε την Εύα στον πειρασμό να αμαρτήσει. Το έκανε διότι επιθυμούσε να εγκαθιδρύσει το βασίλειό του στη γη και να κάνει τον άνθρωπο να προδώσει το Θεό και να υπακούει εκείνον ανταυτού. Είδε ότι υπήρχαν πολλά πράγματα που τον υπάκουσαν.
οι άγγελοι τον υπάκουσαν. Το ίδιο έκανε και ο άνθρωπος στη γη. Τα πουλιά, τα κτίνη, τα δέντρα, τα δάση, τα βουνά, τα ποτάμια και όλα τα πράγματα πάνω στη γη ήταν κάτω από τη φροντίδα του ανθρώπου, δηλαδή του Αδάμ και της Εύας, τη στιγμή που ο Αδάμ και η Εύα τον υπάκουσαν. Έτσι, ο Αρχάγγελος επιθυμούσε να ξεπεράσει την εξουσία του Θεού και να τον προδώσει. Αργότερα, οδήγησε πολλούς αγγέλους στο να προδώσουν το Θεό, οι οποίοι κατόπιν εξελίχθηκαν σε διάφορα ακάθαρτα πνεύματα. Η εξέλιξη της ανθρωπότητας μέχρι σήμερα δεν έχει προκληθεί από την διαφθορά του Αρχαγγέλου. Η ανθρωπότητα είναι μόνο έτσι όπως είναι σήμερα, διότι ο Αρχάγγελος πρόδωσε το Θεό και διεύθυρε την ανθρωπότητα. Αυτό το βήμα προς βήμα έργο δεν είναι καθόλου ασαφές και απλό, όπως οι άνθρωποι φαντάζονται. Ο Σατανάς προχώρησε σε αυτή την προδοσία για κάποιο λόγο. Ωστόσο, οι άνθρωποι είναι ανήμποροι να κατανοήσουν ένα τόσο απλό πράγμα. Γιατί ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό, τη γη και όλα τα πράγματα, αλλά και το Σατανά? Από τη στιγμή που ο Θεός απεχθάνεται το Σατανά τόσο πολύ και ο Σατανάς είναι εχθρός του, γιατί δημιούργησε το Σατανά? Δημιουργώντας το Σατανά, δεν δημιούργησε έναν εχθρό? Στην πραγματικότητα, ο Θεός δεν δημιούργησε έναν εχθρό. Αντιθέτως, δημιούργησε έναν άγγελο και αργότερα ο άγγελος τον πρόδωσε. Το κύρος του ήταν τόσο μεγάλο που θέλησε να προδώσει το Θεό. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι αυτό ήταν σύμπτωση. Όμως ήταν και μια αναπόφευκτη εξέλιξη. Είναι παρόμοιο με το ότι κάποιος θα πεθάνει αναπόφευκτα σε μια συγκεκριμένη ηλικία. Τα πράγματα πάντοτε εξελίσσονται μέχρι ένα συγκεκριμένο στάδιο. Υπάρχουν κάποιοι παράλογοι που λένε «Από τη στιγμή που ο Σατανάς είναι εχθρός σου, γιατί τον δημιούργησες? Δεν γνώριζες ότι ο Αρχάγγελος θα σε πρόδιδε? Δεν μπορείς να κοιτάζεις μέσα στους αιώνες? Δεν γνώριζες τη φύση του? Από τη στιγμή που γνώριζες ξεκάθαρα ότι θα σε πρόδιδε, γιατί τον έκανες Αρχάγγελο?» Ακόμα κι αν κάποιος αγνοεί το θέμα της προδοσίας του και πάλι ηγήθηκε τόσων αγγέλων και κατέβηκε στον κόσμο των θνητών για να διαφθείρει την ανθρωπότητα, μέχρι αυτή τη μέρα εσύ είσαι ανήμπορος να ολοκληρώσεις το 6.000 ετών σχέδιο διαχείρισης. Είναι αυτό σωστό? Δεν βάζεις τον εαυτό σου σε μεγαλύτερες κοτούρες από ό,τι χρειάζεται? Επίσης, άλλοι λένε, αν ο Σατανάς δεν είχε διαφθείρει την ανθρωπότητα μέχρι σήμερα, ο Θεός δεν θα είχε σώσει την ανθρωπότητα κατά αυτόν τον τρόπο. Στην περίπτωση αυτή, η σοφία και η παντοδυναμία του Θεού δεν θα ήταν ορατές. Πού θα εκδηλωνόταν η σοφία του? Συνεπώς, ο Θεός δημιούργησε την ανθρώπινη φυλή για το Σατανά. Στο μέλλον θα φανέρωνε την παντοδυναμία του. Διαφορετικά, πώς θα ανακάλυπτε ο άνθρωπος τη σοφία του Θεού? Αν ο άνθρωπος δεν εναντιονόταν
και δεν ενεργούσε με ανυποταξία σε εκείνον, δεν θα ήταν απαραίτητη η δική του δράση προκειμένου να εκδηλωθούν. Αν όλη η δημιουργία τον λάτρευε και τον υπάκουε, εκείνος δεν θα είχε δουλειά να κάνει. Αυτό απέχει ακόμα περισσότερο από την πραγματικότητα των πραγμάτων, διότι δεν υπάρχει τίποτα το ακάθαρτο στο Θεό. Κι έτσι εκείνος δεν μπορεί να δημιουργήσει ακαθαρσία. Αποκαλύπτει τις πράξεις του τώρα μόνο για να νικήσει τον εχθρό του, να σώσει την ανθρωπότητα την οποία εκείνος δημιούργησε, να νικήσει τους δαίμονες και το σατανά, οι οποίοι τον μισούν, τον προδίδουν και εναντιώνονται σε αυτόν, αυτοί που ήταν κάτω από το κράτος του και στην αρχή του ανήκαν. Θέλει να νικήσει αυτούς τους δαίμονες και προκειμένου να το κάνει, αποκαλύπτει την παντοδυναμία του σε όλα τα πράγματα. Η ανθρωπότητα και όλα τα πράγματα πάνω στη γη είναι τώρα υπό τη σφαίρα επιρροής του σατανά και των πονηρών πνευμάτων. Ο Θεός θέλει να αποκαλύψει τις πράξεις του σε όλα τα πράγματα, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να τον γνωρίσουν και έτσι να νικήσουν τον σατανά και να κατατροπώσουν εντελώς τους εχθρούς του. Ολόκληρο αυτό το έργο ολοκληρώνεται μέσα από την αποκάλυψη των πράξεών του. Όλα του τα δημιουργήματα βρίσκονται υπό τη σφαίρα επιρροής του σατανά και έτσι εκείνος επιθυμεί να τους αποκαλύψει την παντοδυναμία του και με αυτόν τον τρόπο να νικήσει το σατανά. Αν δεν υπήρχε σατανάς, δεν θα χρειαζόταν να αποκαλύψει τις πράξεις του. Αν ο σατανάς δεν πείραζε την ανθρωπότητα, εκείνος θα την είχε και πάλι δημιουργήσει και θα την οδηγούσε να ζήσει στον κήπο της Εδέμ. Γιατί δεν αποκάλυψε ποτέ όλες τις πράξεις του για τους αγγέλους και τους αρχαγγέλους πριν την προδοσία του σατανά? Αν οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι τον είχαν γνωρίσει και τον είχαν από την αρχή υπακούσει, τότε εκείνος δεν θα είχε επιτελέσει αυτές τις χωρίς νόημα πράξεις του έργου. Εξαιτίας της ύπαρξης του σατανά και των δαιμόνων, οι άνθρωποι εναντιώνονται σε αυτόν και βρίθουν από ανυπότακτη διάθεση. Κι έτσι ο Θεός επιθυμεί να αποκαλύψει τις πράξεις του. Επειδή επιθυμεί να κάνει πόλεμο με τον σατανά, πρέπει να χρησιμοποιήσει τη δική του εξουσία και όλες τις πράξεις του για να τον νικήσει. Με αυτόν τον τρόπο, το έργο της σωτηρίας που πραγματοποιεί στην ανθρωπότητα θα επιτρέψει στους ανθρώπους να δουν τη σοφία και την παντοδυναμία του. Το έργο που κάνει σήμερα ο Θεός είναι γεμάτο νόημα και σε καμιά περίπτωση δεν θυμίζει αυτό που κάποιοι άνθρωποι λένε «Το έργο που κάνεις δεν είναι αντιφατικό». Αυτό το διαδοχικό έργο δεν σε βάζει απλώς σε μπελάδες. Δημιούργησες το σατανά. Έπειτα τον άφησες να σε προδώσει και να σου εναντιωθεί. Δημιούργησες την ανθρωπότητα. Έπειτα την παρέδωσες στο σατανά και επέτρεψες τον Αδάμ και την Εύα να υποκύψουν στον πειρασμό. Από τη στιγμή που έκανες αυτά τα πράγματα εσκεμμένα, γιατί αποστρέφεσαι την ανθρωπότητα? Γιατί αποστρέφεσαι το σατανά? Όλα αυτά δεν είναι δικά σου δημιουργήματα? Τι είναι αυτό που μισείς? Πολλοί παράλογοι άνθρωποι θα το πούν αυτό. Θέλουν να αγαπούν το Θεό, όμως μέσα στην καρδιά τους παραπονιούνται για το Θεό.
πόσο αντιφατικό. Δεν κατανοείς την αλήθεια, έχεις πάρα πολλές υπερφυσικές σκέψεις και επιπλέον ισχυρίζεσαι ότι αυτό είναι λάθος του Θεού. Πόσο παράλογος είσαι. Εσύ είσαι αυτός που παραποιεί την αλήθεια. Δεν είναι λάθος του Θεού. Κάποιοι άνθρωποι ακόμα θα παραπονιούνται ξανά και ξανά. Εσύ ήσουν αυτός που δημιούργησε το σατανά και εσύ του παρέδωσες την ανθρωπότητα. Η ανθρωπότητα κατέχει σατανική διάθεση. Αντί να τους συγχωρήσεις, τους αποστρέφεσαι ως ένα βαθμό. Στην αρχή αγάπησες την ανθρωπότητα ως ένα βαθμό. Έριξες το σατανά στον κόσμο του ανθρώπου και τώρα αποστρέφεσαι την ανθρωπότητα. Εσύ είσαι αυτός που αποστρέφεται και αγαπά την ανθρωπότητα. Ποια είναι η εξήγηση γι' αυτό? Αυτό δεν είναι αντίφαση? Ανεξάρτητα από το πώς το βλέπετε, αυτό συμβαίνει στον ουρανό. Ο Αρχάγγελος πρόδωσε το Θεό με αυτόν τον τρόπο και έτσι η ανθρωπότητα διεφθάρει και συνέχισε μέχρι σήμερα με αυτόν τον τρόπο. Ανεξάρτητα από το πώς την εκφράζεται, αυτή είναι όλη η ιστορία. Όμως πρέπει να καταλάβετε ότι ο Θεός πραγματοποιεί το σημερινό έργο προκειμένου να σας σώσει και προκειμένου να νικήσει το σατανά. Επειδή ο άγγελος ήταν εξαιρετικά αδύναμος και δεν κατήχε καμιά ικανότητα, έγινε υπερόπτης όταν του δόθηκε εξουσία, ιδιαίτερα ο αρχάγγελος, του οποίου το κύρος ήταν υψηλότερο από όλους τους άλλους αγγέλους. Ο αρχάγγελος ήταν ο βασιλιάς όλων των αγγέλων. Ηγούνταν εκατομμυρίων αγγέλων και υπό τον Ιεχωβά η εξουσία του ξεπέρασε την αντίστοιχη όλων των άλλων αγγέλων. Ήθελε να κάνει αυτό και εκείνο, να ηγηθεί των αγγέλων στον κόσμο του ανθρώπου για να γίνει ο διαχειριστής του κόσμου. Ο Θεός είπε ότι εκείνος διαχειρίζεται το σύμπαν. Ο αρχάγγελος είπε ότι το σύμπαν ήταν δικό του για να το διαχειριστεί και από τότε πρόδωσε το Θεό. Στον ουρανό ο Θεός είχε δημιουργήσει έναν άλλο κόσμο. Ο αρχάγγελος θέλησε να διαχειριστεί αυτόν τον κόσμο και επίσης να κατέβει στο βασίλειο του ανθρώπου. Μπορούσε ο Θεός να του το επιτρέψει? Έτσι τον έριξε κάτω και στον αέρα. Από τότε που διεύθυρε την ανθρωπότητα, ο Θεός έχει ανοίξει πόλεμο μαζί του, προκειμένου να σώσει την ανθρωπότητα. Έχει χρησιμοποιήσει αυτές τις 6 χιλιετίες για να τον νικήσει. Οι αντιλήψεις σας για έναν παντοδύναμο Θεό δεν συμβαδίζουν με το έργο του Θεού που επιτελείται τώρα. Δεν λειτουργεί στην πράξη και είναι πάρα πολύ παράλογο. Στην πραγματικότητα, ο Θεός μόνο διακήρυξε ότι ο αρχάγγελος είναι εχθρός του, αφού τον πρόδωσε. Εξαιτίας της προδοσίας του, ποδοπάτησε την ανθρωπότητα μετά την άφιξή του στον κόσμο των ανθρώπων και γι' αυτό τον λόγο η ανθρωπότητα εξελίχθηκε έτσι μέχρι αυτό το στάδιο. Ως επακόλουθο αυτού, ο Θεός ορκίστηκε στο σατανά. «Θα σε νικήσω και θα σώσω την ανθρωπότητα, το δημιούργημά μου». Ο σατανάς αρχικά δεν πίστηκε
και απάντησε «Ειλικρινά, τι μπορείς να μου κάνεις? Μπορείς πραγματικά να με πετάξεις στον αέρα? Μπορείς πραγματικά να με νικήσεις?» Αφού ο Θεός τον πέταξε στον αέρα, δεν του έδωσε άλλη σημασία. Κι έπειτα ξεκίνησε να σώσει την ανθρωπότητα και να κάνει το δικό του έργο, παρά το συνεχιζόμενο πείραγμα του Σατανά. Όλα όσα μπόρεσε να κάνει ο Σατανάς οφείλονταν στη δύναμη που του είχε δοθεί από το Θεό. Πήρε αυτά τα πράγματα στον αέρα και τα κράτησε μέχρι σήμερα. Ο Θεός τον έριξε στον αέρα, όμως δεν πήρε πίσω την εξουσία του και έτσι εκείνος συνέχισε να διαφθείρει την ανθρωπότητα. Ο Θεός, από την άλλη πλευρά, ξεκίνησε να σώσει την ανθρωπότητα, την οποία ο Σατανάς είχε διαφθείρει μετά τη δημιουργία της. Ο Θεός δεν αποκάλυψε τις πράξεις του ενώ βρισκόταν στον ουρανό. Όμως πριν δημιουργήσει τη γη, επέτρεψε στους ανθρώπους στον κόσμο που δημιούργησε στον ουρανό να δουν τις πράξεις του και έτσι καθοδήγησε τους ανθρώπους πάνω από τον ουρανό. Τους έδωσε σοφία και ευφυΐα και τους καθοδήγησε να ζουν σε αυτόν τον κόσμο. Φυσικά, κανείς από εσάς δεν το είχε ακούσει αυτό πριν. Αργότερα, αφού ο Θεός δημιούργησε την ανθρωπότητα, ο Αρχάγγελος άρχισε να τη διαφθείρει. Στη γη, όλη η ανθρωπότητα βρισκόταν σε χάος. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, εκείνος ξεκίνησε τον πόλεμό του εναντίον του Σατανά και οι άνθρωποι είδαν τις πράξεις του. Αρχικά, οι πράξεις του ήταν κρυμμένες από την ανθρωπότητα. Αφότου ο Σατανάς ρίχτηκε στον αέρα, ασχολήθηκε με τα δικά του θέματα και ο Θεός ασχολήθηκε με το δικό του έργο, συνεχίζοντας ακατάπαυστα τον πόλεμο εναντίον του μέχρι τις έσχατες ημέρες. Τώρα είναι η ώρα που ο Σατανάς πρέπει να καταστραφεί. Στην αρχή, ο Θεός του έδωσε εξουσία και στη συνέχεια τον έριξε στον αέρα, αλλά εκείνος παρέμεινε ανυποχώρητος. Αργότερα, εκείνος διεύθυρε την ανθρωπότητα στη γη. Όμως, στην πραγματικότητα, ο Θεός βρισκόταν στη γη για να διαχειρίζεται την ανθρωπότητα. Ο Θεός χρησιμοποιεί τη διαχείριση των ανθρώπων για να νικήσει τον Σατανά. Διαφθείροντας τους ανθρώπους, ο Σατανάς φέρνει τον άνθρωπο πιο κοντά στην τύχη του και ενοχλεί το έργο του Θεού. Από την άλλη πλευρά, έργο του Θεού είναι η σωτηρία της ανθρωπότητας. Ποιο βήμα του προσωπικού έργου του Θεού δεν έχει ως σκοπό να σώσει την ανθρωπότητα? Ποιο βήμα δεν έχει ως σκοπό να εξαγνίσει τους ανθρώπους, να τους κάνει να πράττουν τη δικαιοσύνη και να ζουν κατά τρόπο που δημιουργεί μια εικόνα που μπορεί να αγαπηθεί? Ο Σατανάς όμως δεν κάνει αυτό. Διαφθείρει την ανθρωπότητα. Ακατάπαυστα διενεργεί το έργο της διαφθοράς της ανθρωπότητας μέσα στο σύμπαν. Φυσικά, ο Θεός επίσης επιτελεί το δικό του έργο. Δεν δίνει καμιά σημασία στο Σατανά.
ανεξάρτητα από το πόση εξουσία έχει ο Σατανάς, την εξουσία του εξακολουθεί να του τη δίνει ο Θεός. Απλώς, ο Θεός δεν δίνει στην πραγματικότητα όλη του την εξουσία, ανεξάρτητα από το τι κάνει ο Σατανάς. Δεν μπορεί να ξεπεράσει το Θεό. Και ο Θεός μπορεί πάντα να τον νικήσει. Ο Θεός δεν αποκάλυψε καμία από τις πράξεις του ενώ βρισκόταν στον ουρανό. Απλώς έδωσε στο Σατανά μια μικρή μερίδα εξουσίας για να του επιτρέψει να ασκεί τον έλεγχο πάνω στους αγγέλους. Επομένως, ανεξάρτητα από το τι κάνει, δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξουσία του Θεού, διότι η εξουσία που του έδωσε αρχικά ο Θεός είναι περιορισμένη. Ενώ ο Θεός εργάζεται, ο Σατανάς ενοχλεί. Τις έσχατες ημέρες η ενόχλησή του θα τελειώσει. Ομοίως το έργο του Θεού θα έχει τελειώσει και το είδος των ατόμων που ο Θεός επιθυμεί να ολοκληρώσει θα έχουν ολοκληρωθεί. Ο Θεός καθοδηγεί τους ανθρώπους θετικά. Η ζωή του είναι νερό που δίνει ζωή, αμέτρητη και χωρίς όρια. Ο Σατανάς έχει διαφθείρει τον άνθρωπο μέχρι ένα συγκεκριμένο βαθμό. Στο τέλος, το νερό της ζωής που δίνει ζωή θα ολοκληρώσει τον άνθρωπο και θα είναι αδύνατο για τον Σατανά να αναμειχθεί και να φέρει εις πέρα στο έργο του. Έτσι, ο Θεός τελικά θα αποκτήσει αυτούς τους ανθρώπους. Ο Σατανάς εξακολουθεί να αρνείται να το αποδεχτεί αυτό τώρα. Συνεχώς τα βάζει με το Θεό, αλλά ο Θεός δεν του δίνει καμιά σημασία. Έχει πει, θα νικήσω όλες τις σατανικές σκοτεινές δυνάμεις και όλες τις σκοτεινές επιρροές. Αυτό είναι το έργο που πρέπει να πραγματοποιηθεί τώρα εν σαρκή. Και αυτό είναι επίσης το νόημα της ενσάρκωσης. Να ολοκληρώσει το στάδιο του έργου της νίκης κατά του Σατανά τις έσχατες ημέρες, προκειμένου να αφανίσει όλα τα πράγματα που ανήκουν στο Σατανά. Η νίκη του Θεού επί του Σατανά είναι μια αναπόφευκτη εξέλιξη. Στην πραγματικότητα, ο Σατανάς έχει αποτύχει προπολού. Όταν το Ευαγγέλιο άρχισε να διαδίδεται στα εδάφη του μεγάλου κόκκινου δράκοντα, δηλαδή όταν ο ενσαρκωμένος Θεός άρχισε να εργάζεται και αυτό το έργο τέθηκε σε εφαρμογή, ο Σατανάς νικήθηκε εντελώς. Διότι σκοπός της ενσάρκωσης ήταν να νικήσει το Σατανά. Ο Σατανάς είδε ότι ο Θεός είχε και πάλι ενσαρκωθεί και είχε ξεκινήσει να επιτελεί το έργο του και ότι καμιά δύναμη δεν μπορούσε να σταματήσει αυτό το έργο. Συνεπώς, έμεινε αποσβολωμένος όταν είδε αυτό το έργο και δεν τόλμησε να κάνει άλλο έργο. Αρχικά ο Σατανάς σκέφτηκε ότι και ο ίδιος κατέχει άπλετη σοφία και έτσι διέκοπτε και ενοχλούσε το έργο του Θεού. Όμως δεν περίμενε να έχει ενσαρκωθεί ξανά ο Θεός και ότι στο έργο του ο Θεός είχε χρησιμοποιήσει τη δική του αποστασία για να εξυπηρετήσει ως αποκάλυψη και κρίση για την ανθρωπότητα και με αυτόν τον τρόπο να κατακτήσει την ανθρωπότητα και να τον νικήσει. Ο Θεός
είναι πιο σοφός από αυτόν. Και το έργο του τον ξεπερνά κατά πολύ. Συνεπώς, προηγουμένως ανέφερα το εξής. Το έργο που επιτελώ πραγματοποιείται ως απάντηση των τεχνασμάτων του σατανά. Στο τέλος, θα αποκαλύψω την παντοδυναμία τη δική μου και την αδυναμία του σατανά. Όταν ο Θεός επιτελεί το έργο του, ο σατανάς τον ακολουθεί κατά πόδας, ώσπου στο τέλος να νικηθεί. Δεν θα ξέρει καν από πού του ήρθε. Θα συνειδητοποιήσει την αλήθεια μόνον όταν θα έχει ήδη κατατροποθεί και συντριβεί. Εκείνη τη στιγμή ήδη θα καίγεται στη λίμνη της φωτιάς. Δεν θα είναι τότε αρκετά πιστικό, διότι δεν θα έχει άλλες μηχανοραφίες να χρησιμοποιήσει. Αυτό το βήμα προς βήμα πραγματικό έργο γεμίζει την καρδιά του Θεού με θλίψη για την ανθρωπότητα, ώστε ο πόλεμός του με το σατανά να συνεχίζεται για 6.000 χρόνια. Έτσι, ο Θεός είπε, «Δεν θα δημιουργήσω ξανά την ανθρωπότητα, ούτε θα ξαναδώσω εξουσία στους αγγέλους». Από τότε, όταν οι άγγελοι ήρθαν στη γη, απλώς ακολούθησαν το Θεό για να εκτελέσουν κάποιο έργο. Ποτέ δεν έδωσε εξουσία στους αγγέλους. Πώς εκτέλεσαν το έργο τους οι άγγελοι που είδαν οι Ισραηλίτες? Παρουσιάστηκαν μέσα σε όνειρα και εξέφρασαν το λόγο του Ιεχωβά. Όταν ο Ιησούς αναστήθηκε 3 μέρες αφότου σταυρώθηκε, οι άγγελοι ήταν αυτοί που κύλησαν τον λίθο. Το έργο αυτό δεν έγινε από το ίδιο το Πνεύμα του Θεού. Μόνον οι άγγελοι έκαναν τέτοιου είδους έργο. Έπαιζαν υποστηρικτικό ρόλο και δεν είχαν καμία εξουσία, διότι ο Θεός δεν θα τους έδινε ποτέ ξανά εξουσία. Οι άνθρωποι που ο Θεός χρησιμοποίησε στη γη, αφού εργάστηκαν για κάποιο διάστημα, πήραν τη θέση του Θεού και είπαν «Θέλω να υπερβώ το σύμπαν. Θέλω να σταθώ στον 3ο ουρανό. Θέλουμε τις βασιλείες της ύψιστης δύναμης». Μετά από αρκετές ημέρες εργασίας, θα γίνονταν υπερόπτες. Θέλησαν την ύψιστη δύναμη στη γη. Θέλησαν να εγκαθιδρύσουν ένα άλλο έθνος. Θέλησαν τα πάντα να υποταχθούν σε αυτούς. Και θέλησαν να σταθούν στον 3ο ουρανό. Δεν γνωρίζεις ότι είσαι απλώς ένας άνθρωπος τον οποίο χρησιμοποιεί ο Θεός? Πώς μπορείς να ανυψωθείς στον 3ο ουρανό? Ο Θεός έρχεται στη γη να εργαστεί σιωπηλά και χωρίς φασαρία. Και στη συνέχεια φεύγει, αφού ολοκληρώσει αθόρυβα το έργο του. Ποτέ δεν φωνάζει, όπως κάνουν οι άνθρωποι, αλλά αντιθέτως, πραγματικά υλοποιεί το έργο του. Ούτε μπαίνει ποτέ στην εκκλησία και φωνάζει «Θα σας αφανίσω όλους, θα σας καταραστώ και θα σας παιδεύσω». Απλώς επιτελεί το δικό του έργο και φεύγει μόλις τελειώσει. Αυτοί οι θρησκευόμενοι πάστορες που θεραπεύουν τους αρρώστους, εκβάλλουν δαίμονες, κάνουν κήρυγμα στους άλλους από τον άμβωνα, βγάζουν μακριούς και πομπόδεις λόγους και συζητούν εξωπραγματικά θέματα, είναι υπερόπτες
μέχρι το κόκαλο. Είναι απόγονοι του Αρχαγγέλου. Μετά την επιτέλεση του 6.000 ετών έργου μέχρι σήμερα, ο Θεός έχει ήδη αποκαλύψει πολλές από τις πράξεις Του, κυρίως για να νικήσει το σατανά και να σώσει όλη την ανθρωπότητα. Χρησιμοποιεί αυτή την ευκαιρία για να επιτρέψει στα πάντα στον ουρανό, στη γη, μέσα στις θάλασσες, αλλά και στο πιο ασήμαντο αντικείμενο της δημιουργίας του Θεού στη γη, να δει την παντοδυναμία του Θεού και όλες τις πράξεις Του. Αρπάζει την ευκαιρία να νικήσει το σατανά για να αποκαλύψει όλες του τις πράξεις στην ανθρωπότητα και για να επιτρέψει στους ανθρώπους να καταστούν ικανοί να τον δοξάζουν και να εξυμνήσουν τη σοφία του που νίκησε το σατανά. Τα πάντα στη γη, στον ουρανό, μέσα στις θάλασσες, του αποδίδουν τιμή. Δοξάζουν την παντοδυναμία του, όλες του τις πράξεις και φωνάζουν το Άγιο όνομά του. Αυτό είναι η απόδειξη ότι νίκησε το σατανά. Είναι η απόδειξη ότι κατέκτησε το σατανά. Και το σημαντικότερο είναι η απόδειξη ότι έσωσε την ανθρωπότητα. Ολόκληρη η δημιουργία του Θεού του αποδίδει τιμή, τον δοξάζει που νίκησε τον εχθρό του και επέστρεψε νικητής και τον δοξάζει ως τον μεγάλο νικηφόρο βασιλιά. Σκοπός του δεν ήταν μόνο να νικήσει το σατανά. Κι έτσι το έργο του συνεχίστηκε για 6.000 χρόνια. Χρησιμοποιεί τη νίκη επί του σατανά για να σώσει την ανθρωπότητα. Χρησιμοποιεί τη νίκη επί του σατανά για να αποκαλύψει όλες τις πράξεις του και όλη τη δόξα του. Θα αποκτήσει δόξα και όλες οι στρατιές των αγγέλων θα δουν επίσης όλη τη δόξα του. Οι αγγελιοφόροι του ουρανού, οι άνθρωποι πάνω στη γη και όλα τα δημιουργήματα στη γη θα δουν τη δόξα του Δημιουργού. Αυτό είναι το έργο που επιτελεί. Η δημιουργία του στον ουρανό και στη γη θα δουν επίσης τη δόξα του και θα επιστρέψει θριαμβευτής, αφού νικήσει ολοκληρωτικά το σατανά και επιτρέψει στην ανθρωπότητα να τον δοξάσει. Έτσι, θα πραγματοποιήσει με επιτυχία και τις δύο αυτές πτυχές. Στο τέλος, όλη η ανθρωπότητα θα κατακτηθεί από εκείνον και θα αφανίσει όλους όσοι εναντιώνονται ή επαναστατούν. Δηλαδή, θα αφανίσει όλους αυτούς που ανήκουν στο σατανά. Βλέπεις όλες αυτές τις πράξεις του Θεού τώρα. Εν τούτης, συνεχίζεις να αντιστέκεσαι, να επαναστατείς και να μην υποτάσσεσαι. Κρύβεις πολλά μέσα σου και κάνεις ό,τι θέλεις. Ακολουθείς τις δικές σου επιθυμίες και προτιμήσεις. Αυτό είναι αποστασία. Είναι εναντίωση. Η πίστη στο Θεό που εκδηλώνεται για τη σάρκα, για τις επιθυμίες κάποιου, για τις προσωπικές προτιμήσεις κάποιου, για τον κόσμο και για τον σατανά, είναι βρώμικη. Είναι εναντίωση και αποστασία. Υπάρχουν όλα τα διαφορετικά είδη πίστης τώρα. Μερικοί αναζητούν καταφύγιο από την καταστροφή. Άλλοι αναζητούν να αποκτήσουν ευλογίες, ενώ άλλοι επιθυμούν να κατανοήσουν μυστήρια
και επίσης άλλοι προσπαθούν να αποκτήσουν χρήματα. Όλες αυτές είναι μορφές αποστασίας. Όλες αποτελούν βλασφημία. Όταν λέμε ότι κάποιος εναντιώνεται ή επαναστατεί, δεν αναφερόμαστε σε αυτά τα πράγματα. Πολλοί άνθρωποι τώρα γκρινιάζουν, διαμαρτύρονται ή ασκούν κριτική. Όλα αυτά τα κάνουν οι πονηροί. Είναι ανθρώπινη εναντίωση και αποστασία. Τέτοιοι άνθρωποι κατέχονται και καταλαμβάνονται από το σατανά. Οι άνθρωποι που αποκτά ο Θεός είναι αυτοί που υποτάσσονται σε Εκείνον εντελώς. Αυτοί που έχουν διαφθαρεί από το σατανά, αλλά έχουν σωθεί και έχουν κατακτηθεί από το έργο του τώρα, που έχουν υποστεί δοκιμασίες και στο τέλος έχουν αποκτηθεί εντελώς από το Θεό και δεν ζουν πια υπό τη σφαίρα επιρροής του σατανά και έχουν απελευθερωθεί από την αδικία, που είναι πρόθυμοι να βιώσουν την αγιότητα. Αυτοί είναι οι πιο άγιοι άνθρωποι. Αυτοί είναι οι άγιοι. Αν οι τρέχουσες πράξεις σου δεν ταιριάζουν με κάποιο μέρος των απαιτήσεων του Θεού, θα εξαλειφθείς. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Όλα γίνονται με βάση το σήμερα. Αν και σε έχει προκαθορίσει και επιλέξει, οι σημερινές σου πράξεις θα καθορίσουν την κατάληξή σου. Αν δεν προφτάσεις τώρα, θα εξαλειφθείς. Αν δεν προφτάσεις τώρα, πώς μπορείς ακόμα και να ελπίζεις ότι θα προφτάσεις αργότερα? Τώρα που ένα τέτοιο θαύμα έχει παρουσιαστεί μπροστά σου, ακόμα δεν πιστεύεις? Πες μου, πώς θα πιστέψεις εκείνον αργότερα, όταν τελειώσει το έργο του και δεν κάνει άλλο τέτοιο έργο? Σε αυτό το σημείο θα είναι ακόμα πιο αδύνατο για σένα να τον ακολουθήσεις. Αργότερα ο Θεός θα βασιστεί στη στάση και στη γνώση σου απέναντι στο έργο του ενσαρκωμένου Θεού και στην εμπειρία σου για να καθορίσει αν είσαι αμαρτωλός ή δίκαιος, ή για να καθορίσει αν έχεις οδηγηθεί στην τελείωση ή έχεις εξαλειφθεί. Πρέπει να δεις καθαρά τώρα. Έτσι εργάζεται το Άγιο Πνεύμα. Καθορίζει την κατάληξή σου σύμφωνα με τη συμπεριφορά σου σήμερα. Ποιος προφέρει τους σημερινούς λόγους? Ποιος επιτελεί το σημερινό έργο? Ποιος αποφασίζει ότι θα εξαλειφθείς σήμερα? Ποιος αποφασίζει να σε οδηγήσει στην τελείωση? Δεν είμαι εγώ ο ίδιος που το κάνει αυτό? Εγώ είμαι αυτός που προφέρει αυτούς τους λόγους. Εγώ είμαι αυτός που πραγματοποιεί αυτό το έργο. Η κατάρα, η πέδευση και η κρίση των ανθρώπων είναι όλα μέρος του δικού μου έργου. Στο τέλος, η εξάλειψή σου θα είναι επίσης δικό μου έργο. Όλα είναι δική μου δουλειά. Το να σε οδηγήσω στην τελείωση είναι δική μου δουλειά και το να σε αφήσω να απολαύσεις ευλογίες είναι επίσης δική μου δουλειά. Όλο αυτό είναι δικό μου έργο. Η κατάληξή σου δεν προκαθορίστηκε από τον Ιεχωβά. Καθορίζεται από το Θεό σήμερα. Καθορίζεται τώρα.
δεν προκαθορίστηκε πριν τη δημιουργία του κόσμου. Κάποιοι παράλογοι άνθρωποι λένε «Ίσως υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τα μάτια σου και δεν με βλέπεις όπως θα έπρεπε να με δεις. Στο τέλος θα δεις πως το πνεύμα φανερώνει τα πάντα». Αρχικά, ο Ιησούς επέλεξε τον Ιούδα για μαθητή του. Οι άνθρωποι ρωτούν, πώς μπορούσε να επιλέξει έναν μαθητή που θα τον πρόδιδε. Στην αρχή, ο Ιούδας δεν είχε πρόθεση να προδώσει τον Ιησού. Αυτό απλώς έγινε αργότερα. Τότε, ο Ιησούς είχε κοιτάξει τον Ιούδα αρκετά ευνοϊκά. Τον έκανε να τον ακολουθήσει και τον όρισε υπεύθυνο για τα οικονομικά ζητήματα. Αν γνώριζε ότι ο Ιούδας θα υπεξερούσε χρήματα, δεν θα τον άφηνε υπεύθυνο για τα χρήματα. Κάποιος μπορεί να πει ότι ο Ιησούς αρχικά δεν γνώριζε ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν διεφθαρμένος και δόλιος και εξαπατούσε τους αδελφούς και τις αδελφές του. Αργότερα, αφού ο Ιούδας είχε ακολουθήσει για κάποιο διάστημα, ο Ιησούς είδε ότι εξαπατά τους αδελφούς και τις αδελφές του, αλλά και το Θεό. Επίσης, οι άνθρωποι ανακάλυψαν ότι εκείνος πάντα ξόδευε χρήματα από το ταμείο και έτσι το είπαν στον Ιησού. Μόνον τότε ο Ιησούς τα έμαθε όλα αυτά. Επειδή ο Ιησούς επρόκειτο να πραγματοποιήσει το έργο της Σταύρωσης και χρειαζόταν κάποιον να τον προδώσει και επειδή ο Ιούδας τύχαινε να ταιριάζει ακριβώς αυτόν τον ρόλο, ο Ιησούς είπε «Υπάρχει κάποιος ανάμεσά μας που θα με προδώσει. Ο Υιός του ανθρώπου θα χρησιμοποιήσει αυτή την προδοσία για να σταυρωθεί και σε 3 μέρες να αναστηθεί». Στην πραγματικότητα, ο Ιησούς τότε δεν επέλεξε τον Ιούδα για να τον προδώσει. Αντιθέτως, ευχόταν ο Ιούδας να είναι ένας πιστός μαθητής. Προς έκπληξή του, ο Ιούδας αποδείχτηκε ένας άπλιστος αχρίος που πρόδωσε τον Κύριο και εκείνος χρησιμοποίησε αυτή την κατάσταση για να επιλέξει τον Ιούδα για αυτό το έργο. Αν και οι 12 μαθητές του Ιησού ήταν όλοι πιστοί και δεν υπήρχε κανείς σαν τον Ιούδα ανάμεσά τους, το άτομο που θα πρόδιδε τον Ιησού θα ήταν τελικά κάποιος εκτός των μαθητών. Όμως έτυχε τότε να υπάρχει κάποιος ανάμεσά τους που του άρεσε να δωροδοκείται, ο Ιούδας. Έτσι, ο Ιησούς χρησιμοποίησε αυτόν τον άνδρα για να ολοκληρώσει το έργο του. Πόσο απλό ήταν αυτό. Ο Ιησούς δεν το προκαθόρισε στην αρχή του έργου του. Πήρε αυτή την απόφαση μόνον όταν τα πράγματα είχαν φτάσει σε ένα συγκεκριμένο στάδιο. Αυτό ήταν η απόφαση του Ιησού, συγκεκριμένα απόφαση του ίδιου του Πνεύματος του Θεού. Τότε ο Ιησούς ήταν εκείνος που επέλεξε τον Ιούδα. Όταν αργότερα ο Ιούδας πρόδωσε τον Ιησού, αυτό ήταν πράξη του Αγίου Πνεύματος, προκειμένου να εξυπηρετήσει το δικό του σκοπό. Τότε ήταν έργο του Αγίου Πνεύματος. Όταν ο Ιησούς επέλεξε τον Ιούδα, δεν είχε ιδέα ότι εκείνος θα τον πρόδιδε. Γνώριζε μόνο ότι ήταν ο Ιούδας ο Ισκαριώτης. Η κατάληξή σας έχει επίσης καθοριστεί
σύμφωνα με το βαθμό της υποταγής σας σήμερα και σύμφωνα με το επίπεδο υποταγής της ζωής σας και όχι σύμφωνα με την ιδέα στις ανθρώπινες συλλήψεις η οποία είχε προκαθοριστεί κατά τη δημιουργία του κόσμου. Πρέπει να έχεις ξεκάθαρη αντίληψη για αυτά τα πράγματα. Ολόκληρο αυτό το έργο δεν επιτελείται σύμφωνα με τις δικές σου φαντασιώσεις.